Κύριε Συντυχάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Φαντάζομαι. Γεια σας, γεια σας κύριε Καλέτσιο. Και λόγω της προεκλογικής, του προεκλογικού υπηρετού είσαστε στο Ηράκλειο, γιατί τρέχετε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Στην Κρήτη είμαι, στο Ηράκλειο. Είναι πυρετώδης η προετοιμασία και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και μάλιστα με πολλή αισιοδοξία περιμένουμε την Κυριακή ο λαός πραγματικά να δείξει την δύναμή του. Γιατί και η κάλπη έχει τη δική της δύναμη. Η ψήφος μάλλον του λαού στην κάλπη έχει την δική του δύναμη. Και προσδοκούμε για ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Συντυχάκη, εχθές στην Τουρκία, δεν θα σας ρωτήσω βέβαια, εκτός και αν θέλετε να εκφράσετε μια γνώμη για τις τουρκικές εκλογές, αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η καθολικότητα της συμμετοχής στην Τουρκία. 93% του πληθυσμού πήγε στην κάλπη. Εδώ στη χώρα τη δική μας, το πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις είναι πάντοτε η αποχή ή η μη συμμετοχή, να το πω έτσι. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, κύριε Συντυχάκη, και να πηγαίνουμε να ψηφίσουμε όποιον και αν θέλουμε να ψηφίσουμε? Αλλά η συμμετοχή, φαντάζομαι, το λέει και το ΚΚΕ, είναι δυναμική, πρέπει να είναι δυναμική. Η αποχή πολλές φορές είναι η προέκταση του θυμού, της αγανάκτησης, της απέχθειας. Δεν είναι σωστή επιλογή. Γιατί αυτό που μετράει σε τελική ανάλυση είναι οι ψηφίσαντες και όχι οι απέχοντες. Όσοι αποφασίσουν να απέχουν, που είναι λάθος επιλογή, να ξέρουν ότι στηρίζουν, διαιωνίζουν έτσι κι αλλιώς ένα σύστημα βαρβαρότητας, αυτό δηλαδή που ζούμε, και ευθύνονται για τα δεινά που περνάει η χώρα μας, αλλά ουσιαστικά απαλλάσσουν τις πολιτικές δυνάμεις, τα αστικά πολιτικά κόμματα που κυβερνούν τον τόπο χρόνια ολόκληρα. Γι' αυτό τους λέμε, δεν είναι σωστή, δεν είναι ορθή η επιλογή της αποχής. Να πάνε στην κάλπη, να τιμωρήσουν εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που τους έχουν φτάσει στο σημείο που τους έχουν φτάσει. Και ξέρετε, το ζητούμενο της επόμενης μέρας, το διακύβευμα, να το πω διαφορετικά, δεν είναι το ποιος θα ηγηθεί της αντιλαϊκής κλιμάκωσης στην επόμενη κυβερνητική θητεία, διότι θα έχουμε κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά πόσο δυνατός θα είναι ο λαός απέναντι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και αυτό μπορεί να το καταφέρει μόνο με ένα πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ξέρετε, η τετραετία που πέρασε ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, θα το έλεγα, για το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με πάνω από 400 αντιλαϊκά νομοσχέδια ψηφίστηκαν στη Βουλή και είχαν την σφραγίδα πολλά από αυτά και του ΣΥΡΙΖΑ περίπου στο 50% των νομοσχεδίων και περίπου στο 70% από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και όλα αυτά φυσικά στο όνομα το να προωθηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή αυτό το νέο υπερμνημόνιο. 200 περίπου προαπαιτούμενα ψηφίστηκαν την τετραετία της Νέας Δημοκρατίας που πέρασε και είχε πολλές ψήφους από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και απομένουν και άλλα 300 προαπαιτούμενα, είναι η ουρά για την επόμενη κυβέρνηση, για τα οποία συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Άρα αντικειμενικά υπάρχει ένα κοινό έδαφος, ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ αυτών των πολιτικών δυνάμεων, που άλλωστε νομίζω το κουταλομαγειρεύουν, αν δεν υπάρξει μονοκομματική κυβέρνηση, αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, το μαγειρεύουν σε τελική ανάλυση να δούνε και με ποιους άλλους πιθανούς συνδυασμούς μπορούν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση πάντως θα υπάρξει. Το θέμα είναι να μην είναι αντιλαϊκή. Να τους γονατίσει ο λαός, να μην τους επιτρέψει να περάσουν αυτά τα προαπαιτούμενα. Και η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να τους κοντράρει, να είναι ως δύναμη ανάσχεσης απέναντι σε αυτά τα προαπαιτούμενα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βέβαια, δεν είμαστε μόνο σε θέση ανάσχεσης, έχουμε το πρόγραμμα της διακυβέρνησης μαζί με το λαό, αν πραγματικά το θελήσει ο λαός, σε συνθήκες λαϊκής εξουσίας, να πάρουμε τη διακυβέρνηση του τόπου και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που πραγματικά θα ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο λαός μας σήμερα. Μάλιστα. Μιλήσατε στην αρχή της κουβέντας μας για αισιοδοξία του ΚΚΕ για ενίσχυση των ποσοστών. Αυτή η αισιοδοξία πηγάζει και από την πραγματική νίκη που έκανε η πανσπουδαστική, η ΠΣΚΑΠΑ, στις φοιτητικές εκλογές, αν και βέβαια
υπήρξε μια αναφορά και από τον Πρωθυπουργό σε ομιλία του, αν δεν κάνω λάθος, στο Βόλο, ότι κέρδισε η ΔΑΠ. Αλλά αυτή η ενίσχυση που είχε η πανσπουδαστική στις φοιτητικές εκλογές σας δίνει ένα νέο αέρα, γιατί θα ψηφίσουν πολλοί νέοι άνθρωποι σε αυτές τις εκλογές, εάν πάνε να ψηφίσουν βέβαια. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλα τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα λένε αυτό, ότι στις 21 του Μάη ο λαός μπορεί να κάνει την έκπληξη, φέροντας το ΚΚΕ πολύ πιο ψηλά. Βεβαίως είναι θετικό το μήνυμα της πραγματικάς νίκης της πασπουδαστικής στις φοιτητικές εκλογές, που άφησε πίσω τη ΔΑΠ Νούδου Φουκού με 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το συνηθίζει βέβαια και η ΔΑΠ Νούδου Φουκού και η ΠΑΣΠ και τα κόμματα που τους στηρίζουν να εμφανίζονται πάντα οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Ξέρετε, έχουν καλομάθει, έχουν κακομάθει μάλλον, να εμφανίζονται πάντα ως κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Τους κακοφαίνεται τώρα που η πασπουδαστική παίρνει κεφάλι στα πανεπιστήμια, και προφανώς είναι ένας προάγγελος για τις 21 του Μάη, ότι η νεολαία δεν βολεύεται με τα λίγα, θέλει τα πολλά. Έχει όνειρα, έχει προσδοκίες, θέλει να τα ζήσει όλα αυτά, να ζήσει δηλαδή τη γενιά της, να ζήσει το μέλλον της. Και από αυτή την άποψη, ναι, το ΚΚΕ τους δίνει διέξοδο, τους δίνει προοπτική, αγωνιστική προοπτική. Διότι για να έχεις σήμερα μόρφωση, για να έχεις επαγγελματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, για να έχεις δουλειά αύριο μεθαύριο, να μπορείς να στήσεις οικογένεια, να προγραμματίσεις τη ζωή σου, πρέπει να το παλέψεις, πρέπει να αγωνιστείς. Γι' αυτό λέει το ΚΚΕ ότι η επόμενη μέρα θα είναι, θα είναι μέρα μάχης για να κατακτήσει η νεολαία και ο λαός συνολικά τα δικαιώματά τους. Άρα λοιπόν, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παρά τις προσπάθειες που κάνουν να τρομοκρατήσουν το λαό, βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικά, με ψεύτικα διλήμματα ότι τάχατε θα υπάρξει αστάθεια, ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Είναι ψευτοδιλήμματα, δεν έχουν καμία βάση όλα αυτά. Αντιθέτως, πρέπει να τους τιμωρήσει ο λαός, να τους κάνει ανίσχυρους, για να μην είναι σε θέση να περάσουν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Μόνο λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να αντιπαλέψει αυτές τις βάρβαρες πολιτικές, να πάει κόντρα στο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και να κρατήσει φυσικά ανοιχτό το δρόμο της προοπτικής στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες του. Κύριε Συντηχάκη, τελικά είναι όλοι οι ίδιοι, γιατί και ο Γενικός Γραμματέας στο debate επί της ουσίας δεν μίλησε ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν διαφορές. Τελικά είναι όλοι οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι? Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, όλα τα κόμματα προφανώς έχουν τις διαφορετικότητές τους. Δεν είναι φωτοτυπίες. Άλλωστε, πιθανά και να μην υπήρχαν όλα αυτά τα κόμματα. Αλλά προσέξτε, η πράξη, η στάση τους διαχρονικά στο επίπεδο της κυβέρνησης, της διακυβέρνησης, αλλά και ως αντιπολίτευση, δείχνει ότι έχουν κοινές στρατηγικές στοχεύσεις. Δηλαδή, να σας πω το εξής. Το ΚΚΕ στην τετραετία που πέρασε, δεν σας πάω παλιότερα, τότε που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα χορέψει νταούλια και βιολιά τους, πώς το έλεγε, τους, και ζουρνάδες τις αγορές και τα λοιπά. Σας λέω, στην τετραετία που πέρασε, το ΚΚΕ κατέθεσε προτάσεις νόμου, τροπολογίες που αφορούσαν την ανακούφιση του λαού, όπως για παράδειγμα να πάψουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να επανέλθει ο 13ος, ο 14ος μισθός και αντίστοιχα η σύνταξη, να καταργηθούν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, ειδικοί φορείς στα καύσιμα. Έκανε προτάσεις για την μονιμοποίηση συμβασιούχων, αυτή την άθλια εργασιακή σχέση. Αυτές όμως, κύριε Συντηχάκη, αν μου επιτρέπετε, αυτές τις προτάσεις που όντως έχει κάνει το ΚΚΕ δεν απέχουν πολύ από τις προτάσεις που έκανε προχθές ο κύριος Τσίπρας στις ομιλίες του, τις προεκλογικές. Και αυτός μίλησε για μηδενισμό στα βασικά είδη ανάγκης, να μειωθεί ο ειδικός φορός κατανάλωσης, να μην υπάρχουν να παγώσουν οι πληστηριασμοί. Πάνω κάτω τα ίδια λέτε. Ξέρετε, το να έρχεσαι 10-15 μέρες πριν από τις εκλογές και να αραδιάζεις προγράμματα κοστολογημένα και να πουλήσεις για μεταξωτές χορδέλες είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν όμως το ΚΚΕ τους πρότεινε να πάρθουν αυτά τα μέτρα και να υιοθετηθούν οι προτάσεις νόμου και οι τροπολογίες του ΚΚΕ, δεν το σκέφτονταν τότε? Προφανώς υπάρχει δέσμευση. Καταρχήν είναι σε εξέλιξη τρία μνημόνια.
Το πρώτο μνημόνιο επί Γιώργου Παπαδρέου, Πασόκ. Το δεύτερο μνημόνιο Σαμαρά Βενιζέλου, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο μνημόνιο επί ΣΥΡΙΖΑ που το ψήφισαν και όλοι οι υπόλοιποι εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Ξεχάσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου που τσάκισε πραγματικά τις συντάξεις, κόπηκε το ΕΚΑΣ. Ξεχάσαμε τον νόμο Βρούτση Αξιόγλου που για να προσδιοριστεί, για να υπάρξει αύξηση, αν θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού, πρέπει να γίνει με υπουργική απόφαση και αν και εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, δηλαδή ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί έχουν δεσμευτεί απέναντι στις επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου και όπως σας είπα το 50% των νομοσχεδίων το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% το ψήφισε το ΠΑΣΟ. Άρα αντικειμενικά υπάρχει σε αυτούς το έδαφος για συνεργασία. Απλά θέλουν να θολώσουν τα νερά, να υποτίθεται για να στριμώξουν το ΚΚΕ, ενώ στην πραγματικότητα αυτές οι κινήσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι για να ανακόψουν κόσμο που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ και προσανατολίζεται προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, ο αριστερός, ο ριζοσπαστικός κόσμος, που του πουλήσανε μπόλικη ελπίδα τα προηγούμενα χρόνια, έχει κάθε λόγο να τους εγκαταλείψει και να συστρατευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να είναι πιο λαμπερή η επόμενη μέρα. Για να ανέβει ένα μπόι παραπάνω ο λαός. Κύριε Συντηγάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλέτσιο. Να είστε καλά κι εσείς.